πρώτο η δοκιμή ήταν όταν ήμουν μαθητής στο δημοτικό σχολείο, περίπου 8 ετών. Και σαν ουσία μου άρεσε. Αργότερα έψαχνα να το βρω. Κύλησε πριν καν το καταλάβει στην κόλαση του αλκοόλ. Αρχικά ο Αντώνης Πουλάκης απλά δοκίμασε ποτά για να νιώσει μεγαλύτερη άνεση, όπως λέει, και να απελευθερωθεί στις παρέες. Γρήγορα όμως βρέθηκε αντιμέτωπος με τους χειρότερους δαίμονές του. Μια πάλη που διήρκησε 3 δεκαετίες. Δημιουργεί προβλήματα υγείας. Εμένα, λόγω της δουλειάς μου, επειδή έκανα μεγάλες διακοπές κάθε χρόνο, αποχής δηλαδή από το αλκοόλ, δεν με ταλαιπώρησε η υγεία, όμως με έκανε το χειρότερο που διέλυσα την οικογένειά μου. Τα δικά του μονοπάτια έχουν όμως ακολουθήσει κι άλλα πολλά κριτικόπουλα. Τα στοιχεία είναι σοκαριστικά για την πρώτη φορά που έρχονται τα παιδιά σε επαφή με το ποτό, καθώς η Κρήτη κατέχει ένα θλιβερό ρεκόρ στην εξοικείωση με το αλκοόλ από την προεφηβεία. Πολλές φορές και από τα 10-11 χρόνια βλέπουμε να κάνουν εδώ τα κριτικόπουλα χρήση. Πολλές φορές το αλκοόλ φαίνεται να καταγράφεται ως ανδραγάθημα, ως μια ένδειξη ότι ο νέος πλέον είναι όριμος. Και δυστυχώς συνήθως το πρώτο ποτό προέρχεται από το ίδιο το οικογενειακό περιβάλλον. Τους γονείς, τον παππού ή τους θείους που κερνούν ένα ποτηράκι χωρίς να φαντάζονται τι επέρχεται. Ενδεχομένως δεν είναι ότι καθορίζουν το αν μελλοντικά θα εξαρτηθεί το παιδί, αλλά περνάνε το μήνυμα ότι ναι, μπορείς, είναι κάτι αθώο, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Για μας το παιδί, ο έφηβος, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα με το αλκοόλ, είναι το σύμπτωμα και κυρίως το πρόβλημα βρίσκεται και ξεκινά από την οικογένεια. Ο Αντώνης Πουλάκης αλλά και εκατοντάδες άλλοι κριτικοί κατάφεραν να δώσουν τη μάχη με το αλκοόλ, απευθυνόμενοι στο αλκοολογικό ιατρείο του Παγνή αλλά και άλλες δομές. Τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους. Το ιατρείο λειτουργεί από το 2005 και έχει αντιμετωπίσει πάνω από 1000 περιστατικά ενηλίκων. Ο νεότερος ήταν 19 βέβαια, με τη βοήθεια που πλέον μπορεί να πάρει και όχι μόνο από το αλκοολογικό ιατρείο, γιατί υπάρχουν και άλλες δομές στην Κρήτη που μπορεί να ασχοληθούν με αυτό. Υπάρχει το ΚΕΘΕΑ που ασχολείται θεραπευτικά. Υπάρχει ο ΚΑΝΑ που έχει δομές θεραπευτικής αντιμετώπισης. Άρα έχει αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα κάποιος μέσα στην Κρήτη να ζητήσει βοήθεια να την πάρει. Εδώ και χρόνια η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης τρέχει πρόγραμμα ενημέρωσης για το αλκοόλ. Στο πλαίσιο ενημέρωσης επαγγελματιών μονάδων υγείας για παρεμβάσεις, πραγματοποιήθηκε το πρώτο πανελλήνιο εκπαιδευτικό σεμινάριο για την πρόληψη του αλκοόλ στους νέους. Το σημαντικότερο όμως μήνυμα το έστειλαν άνθρωποι που πήραν τη μεγάλη απόφαση να θέσουν το αλκοόλ στο παρελθόν και να χαράξουν νέο μέλλον. Που δοκιμάζοντας μικρός, είτε με την πιπίλα μέσα στο κρασάκι ή στη ζυκουδιά για τα ούλα του μωρού, είτε αργότερα το ποτηράκι ή την κούπα λίγο πιο αργότερα για να γίνουμε άντρες και τα λοιπά, έχουν τα αποτελέσματα που δεν θέλω να δω και στο χειρότερο μου εχθρό. Πρόληψη λοιπόν.